του χρέους. Και τα μέτρα όμως, γιατί εσείς ξεχνάτε τα μέτρα. Δεν τα ξεχνάμε. Τα μέτρα και οι προτάσεις οι οποίες είχαμε καταθέσει και για το ΦΠΑ αλλά και, και σε άλλες μεταρρυθμίσεις είχαν να κάνουν με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στα χαμηλά και στα μεσαία στρώματα. Αυτή ήταν η επιδίωξή μας. Και αυτή συνεχίζει να είναι η επιδίωξή μας. Είναι 4 τα σκέλη, είναι καμία, να μην υπάρχει μείωση σε μισθούς και συντάξεις, να υπάρχει αναπτυξιακό σκέλος και να υπάρχει αναδιάθεση του χρέους. Και θα προσπαθήσουμε στο επόμενο διάστημα μέχρι να εξαντληθεί η τετραετία να υλοποιήσουμε όλες τις πραγματικές μας δεσμεύσεις. Συγγνώμη, σε όλο το συνεχίλια, γιατί πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει και αν σας πούν όχι τώρα εδώ. Εγώ σας λέω, όπως θα ρωτούσα και τον κύριο Κικίλια τι θα πούν. Ότι δεν είναι δυνατόν να πούν όχι σε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, ο οποίος και στις 25 Γενάρη, ο οποίος και την Κυριακή θα δώσει τη δικιά του απάντηση σε όλους όσοι θεωρούν ότι η Ευρώπη της Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Άρα, εμείς λέτε... λέμε ότι η Ευρώπη είναι εδώ, Ευρώπη σημαίνει δημοκρατία, Ευρώπη σημαίνει επιστροφή στις ιδιωτικές της αξίες και θα ήθελα πραγματικά, για να τελειώσω και να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Κικίλια, επειδή αναφέρθηκε πριν σε όλους αυτούς και που στο εξωτερικό στηρίζουν τον ναι, δεν νομίζω ότι αυτό τιμά ιδιαίτερα και ότι κάνει καλό στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Τον έχονται κάθε μέρα όλοι αυτοί οι οποίοι με τις παράλογες απαιτήσεις τους, τις μνημονιακές, τις οποίες ψήφιζαν οι Έλληνες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, να έχονται τώρα και να συνεχίζουν να επιμένουν σε ένα τόσο καταστροφικό πρόγραμμα, νομίζω ότι δείχνει το και το τι πραγματικά να θέλει. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί όμως κύριε Κούτρα, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε την πιο σκληρή διαπραγμάτευση που μπορούσε να κάνει. Σε κλειστές τράπεζες. Που μπορούσε να κάνει. Δεν τις έκλεισε η ελληνική κυβέρνηση στις τράπεζες. Ποιος τις έκλεισε. Τις τράπεζες τις έκλεισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν αυτές τις μέρες, αντί να συζητάμε το διακύβευμα του δημοψηφίσματος. Ποιος ευθύνεται που κλείσανε τράπεζες. Εγώ να το πούμε. Πείτε μου, σας ακούω. Αυτοί που δεν ανοίξανε την Στρόφιγγα. Προφανώς. Ο Ντράγκη, το γύρο του. Πρέπει να πω όμως ότι εδώ το πρωί ο κύριος Τσακαλώτος, ο εκπρόσωπος διαπραγματευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Ντράγκη. Για το γεγονός ότι δεν έχει τραβήξει εντελώς την πρίζα. Του κράτησε μια στάση ουδετερότητας ακολουθώντας αποφάσεις του Eurogroup. Από εκεί και πέρα, το Eurogroup με το να μην δώσει παράταση, έδωσε ένα σαφές μήνυμα και δυστυχώς έχουμε την κατάσταση που έχουμε με τις τράπεζες. Ακούστε, ο κύριος